Χαιρετώντας φίλες του Καναγιού, χρόνια πολλά και λάση για σήμερα, 28 Οκτωβρίου. Σήμερα δεν έχω ετοιμάσει κάποιο επεισόδιο, κάποιο review, κάποιο παιχνίδι, κάποια κονσόλα κτλ. Αυτή τη βδομάδα καταπιάστηκα με ένα καινούριο project που θέλω να το κάνω γνωστό μέσα του επεισοδίου, γιατί σίγουρα υπάρχει κόσμος που δεν το ξέρει, και να πούμε για κάποια άλλα πραγματάκια. Οπότε αυτό είναι ουσιαστικά το πρώτο vlog του Καναγιού, ένα πολύ σύντομο επεισοδιάκι, πιο πολύ ενημερωτικού τύπου, ενημερωτικό δελτίο. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θέλω να πω σήμερα? Για όσους δεν το ξέρουν ή δεν έχουν μπει στον κόπο να κάνουν πιο κάτω σε ένα επεισόδιο τι άλλο μπορεί να γράφω κτλ, ή να έχουν μπει στην αρχική σελίδα του Καναγιού, εκεί έχω κάποια extra links τα οποία οδηγούν σε social άλλα media που έχω φτιάξει τώρα τελευταία, και επίσης και στο site, το Wix site, μια free πλατφόρμα που με τη φαντασία και με την όρεξη κάποιος μπορεί να κάνει ουσιαστικά ένα δικό του site. Αυτό το site ουσιαστικά το ξεκίνησε ο Γιάννης όταν... στην αρχή του Καναγιού, με λίγα λόγια, και πλέον θα το εμπλουτίζω, θα προσθέτω και θα το φτιάχνω εγώ πλέον. Η ιδέα μέσω αυτού του site είναι να υπάρχουν έτσι πολλά πράγματα μαζεμένα, δηλαδή ωραίο το YouTube με τα επεισόδια, αλλά ένα site μπορεί να είναι και πιο πλούσιο προς το περιεχόμενό του, από θέμα δηλαδή και πάρα πολλών εικόνων. Δηλαδή ένα site dedicated σε κάτι αφιερωμένο μπορεί να έχει ένα μενού το οποίο, ας πούμε, κάποιος να έχει να γράψει, δηλαδή να κάτσω να γράψω τα άρθρα, όπως έχω κάνει, ας πούμε, και στο αντίστοιχο site των Toy Hunters με κάποιες σειρές παιχνιδιών. Μπορούν να μαζευτούν πολλά πράγματα έτσι όμορφα και ωραία για εύκολη αναζήτηση από τον οποιοδήποτε χομπίστα κτλ. Η ιδέα μου λοιπόν, που ουσιαστικά αυτή η ιδέα έχει ήδη προϋπάρξει και στο site των Toy Hunter, στο αντίστοιχο Wix site που βλέπετε εδώ, εκεί κάναμε πολλά σκαναρίσματα από παιδικά άλμπουμς με αυτοκόλλητα. Όταν βρήκα εγώ μια σπάνια αφίσα του Δρακουλίνου που κάποιοι την πουλάγανε για 50 ευρώ, εγώ την ανέβασα με την καλή μου την καρδιά δωρεάν, ξέρω εγώ, για να τη μοιραστούν όσοι δεν την είχαν, να την εκτυπώσουν σε real size. Γενικά έχουμε μαζέψει πολλά πραγματάκια σε εκείνο το site που θέλαμε να τα μοιραστούμε τη χαρά μας, δηλαδή να τη δώσουμε και σε άλλους φίλους. Η ίδια ιδέα λοιπόν υπάρχει και εδώ τώρα, στο Wix site του Console Hunter. Η βασική ιδέα είναι να μαζέψω σκαναρίσματα από πολλά manuals, leaflets, φυλάδια, μπροσούρες της εποχής. Όλοι ξέρουμε ότι ηλικιακά, σε μένα πάνω κάτω στην ίδια ηλικία, ότι εκείνη την εποχή υπήρχε πολύ υλικό σε περιοδικά, σε έντυπα, σε διαφημιστικά, σε Mickey Mouse, παντού υπήρχαν δηλαδή πάρα πολλές αναφορές σε video games και πολύ πλούσια έντυπα. Αυτά λοιπόν εγώ αποφάσισα, καθώς έχω ήδη αρκετό υλικό από μικρός φυλαγμένο από τη συλλογή μου, γιατί γενικά ήμουνα ένας μικρός hoarder τότε, μάζευα, μου άρεσε να μην πετάω τίποτα και να τα έχω όλα αυτά. Αυτό μου έχει βγει σε καλό λοιπόν, γιατί τώρα έχω πάρα πολλά πράγματα που μπορώ να σκανάρω, να ανεβάσω και να μοιραστώ με τη χαρά μου, με τους συνδρομητές, τους φίλους κτλ. Οπότε αυτή τη βδομάδα ξόδεψα αρκετές ώρες να ανεβάσω, να σκανάρω τα πρώτα πράγματα, τα οποία θα εμπλουτίζονται συνεχώς, δηλαδή κάθε εβδομάδα θα ξεκλέβω έτσι κάποια μία, δύο, τρεις ώρες τη βδομάδα για να ανεβάσω scans από δικά μου υλικά, από περιοδικά που έχω πάρα πολλά, έχω κάτι σπάνιες ιστορίες από τα σαΐνια του Yoshi, από Super Mario World 2 και το Zelda, το A Link to the Past. Δηλαδή έχω φοβερά πράγματα. Σκέφτομαι επίσης να σκανάρω και όλα τα sessions από τα Almanaco. Τα Almanaco ήταν για μένα το μεγαλύτερο ερέθισμα επίσης, που μέσα από τις σελίδες που διάβαζα τότε, τα Mickey Mouse και τα λοιπά, όλα αυτά, διάβασα και τα πρώτα μου άρθρα και τα πρώτα μου νέα για τα video games τότε στο δημοτικό. Οπότε αυτή την ιδέα τη γουστάρω πολύ, δηλαδή έχω σχεδόν όλα αυτά τα αλμανάκο των 90's που θέλω
να αρχίσω να ανεβάζω τις σελίδες τους, γιατί υπάρχουν φοβερά ενδιαφέροντα πράγματα εκεί, που σίγουρα θα ξυπνήσουν τρελές αναμνήσεις και θα είναι κάτι όμορφο, θαρώ. Πέρα το ότι εγώ θέλω να ανεβάσω τα δικά μου πράγματα, τα υλικά αυτά, τα σκαναρίσματα, επίσης υπάρχει και η ιδέα της του open sharing, να το πω έτσι. Δηλαδή, εσύ έχεις κάτι το οποίο δεν έχω εγώ και θα ρεις ότι είναι κάτι είτε σπάνιο είτε πολύ όμορφο, θα θες να το μοιραστείς. Μου στέλνεις στο email αυτό εδώ τα σκάν σου, που προϋποθέτει ότι πρέπει να το έχεις λοιπόν σκανάρει με το σκάνερ στο σπίτι σου, να μου τα στείλεις σε email και εγώ να τα ανεβάσω στο site credited, ότι μου τα στείλες κιόλας εσύ, για να τα μοιραστούμε με την υπόλοιπη ελληνική retro video game community. Αυτό εγώ προσωπικά το θεωρώ μια πολύ καλή ιδέα και περιμένω φυσικά την ανταπόκρισή σας. Ήδη ένας πολύ καλός φίλος, retro video gamer, ο Γιάννης Ζερβαλάκης, έκανε την αρχή στο project μου αυτή τη βδομάδα, στέλνοντάς μου τον πρώτο κατάλογο της Nintendo που βγήκε στη χώρα μας, του 92-93, τον οποίο εγώ δεν είχα κανένα flashback για αυτόν, τον αγνοούσα ότι υπήρχε, ήξερα ότι είχε βγει κάποιος κατάλογος, αλλά δεν τον είχα δει ποτέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη, για αυτή την προσφορά σου. Όλοι μπορείτε εννοείται να δείτε τον κατάλογο που τον έχω ανεβάσει στο αντίστοιχο section λοιπόν του site Console Hunter, που είναι το Scans, και περιμένω τα δικά σας. Το site επίσης έχει πολλά sessions, ουσιαστικά έχει τα επεισόδια του YouTube ταξινομημένα σε κατηγορίες, για να τα δει και κάποιος υπό κάποια άλλη οπτική γωνία άμα δεν του αρέσει το YouTube. Στο μέλλον, όσο θα βρω χρόνο, όσο δηλαδή θα προσπαθώ να ξεκλέψω χρόνο, θέλω να το εμπλουτίσω κι άλλο το site γράφοντας άρθρα ή να μαζέψω πηγές, άρθρα λονών, δηλαδή credited πάντα από περιοδικά της εποχής, και να τα ανεβάσω κι αυτά, δηλαδή να ανεβάσω ένα review ελληνικό του Pixel τότε για το πρώτο Mega Drive του 89 όταν είχε έρθει στη χώρα μας. Θέλω τέτοια πράγματα και να κάνω που πιστεύω θα αρέσουν και θα... Το concept όλο είναι να είναι μαζεμένα σε μια σελίδα. Αυτό είναι το όραμά μου. Να γίνει μια σελίδα σημείο αναφοράς όπου όλοι θα μπορείτε να συμβάλλετε σε αυτό και να γίνει κάτι όμορφο. Οπότε το site, το πιο βασικό για να μπείτε όσοι δεν το ξέρετε, είναι αυτό εδώ, το Console Hunterόνια. Με ρωτήσει τώρα κανείς γιατί δεν λέγεται Console Hunter και είναι Console Hunterόνια, γιατί τότε υπήρχε κάποιο θέμα με την ονομασία του site και αναγκαστήκαμε να δώσουμε και το email το ίδιο, γιατί και σαν email δεν υπήρχε το Console Hunters τότε, και το γράψαμε Hunterόνια και καλά, έτσι ένα υποκοριστικό. Οπότε consolehunterronia@gmail.com, στέλνετε τα scan σας αν έχετε, και αυτό είναι και το Wix site που σας είπα. Περνάμε τώρα σε κάτι άλλο, έτσι πιο απλό. Πολλοί με ρωτήσατε ποιο θα είναι το πρώτο δώρο στους 500 συνδρομητές. Ουσιαστικά δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος σποιλαρίσματος, γιατί θα χαλάσει την έκπληξη, αλλά επειδή κάποιοι που μου στείλανε τους αγαπάω, τους θεωρώ έτσι φίλους και κάποιους να μην τους έχω δει κοντά, το μόνο που θα πω είναι ότι είναι μία ρετρό κονσόλα κομπλέ η οποία θα έχει και ένα παιχνίδι. Πιστεύω ότι αυτό θα αρέσει πολύ σαν κίνηση. Είναι μία από τις αγαπημένες μου κονσόλες αυτή και αποφάσισα να την αγοράσω και να την κάνω δώρο με κλήρωση στους πρώτους 500 συνδρομητές. Είμαστε στους 227 συνδρομητές. Έχουν μπει 27 άτομα από το περασμένο βίντεο πριν από 10 μέρες που είχα ανακοινώσει, δηλαδή αυτά τα giveaways. Οπότε στους 500 ξαναανακεφαλαιώνουμε μια ρετρό κονσόλα δώρο κομπλέ με παιχνίδι, και στους 1000 συνδρομητές τότε είχαμε πει το Assassin's Creed Odyssey, το Standard Edition. Βέβαια, μέχρι τους 1000 συνδρομητές μπορεί τότε να έχει βγει ένα άλλο παιχνίδι μπόμπα και να αναθεωρήσω και να δώσω τότε κανένα παιχνίδι που θα είναι πιο famous εκείνη την περίοδο. Αλλά κάτι άλλο που θέλω να τονίσω. Κάποιοι θα είπαν δίνεις τα δώρα αυτά για να μαζέψεις συνδρομητές.
Και σαν να υπήρχε μια υπόνοια ότι το κανάλι δηλαδή είναι σάπιο, είναι μικρό. Ναι, δεν αντιλέγω, είναι μικρό. Ούτε εδώ δίνω όλη μου τη μέρα. Δεν ζω από αυτό, ούτε θα ζήσω από αυτό. Είναι καθαρά fan-based το κανάλι, παιδιά, έτσι. Το κάνω από την καλή μου τη θέληση. Να μοιραστώ κάποια πράγματα που γουστάρω με κάποιο κοινό. Να πω ότι αγαπώ πάρα πολύ ήδη αυτό το κοινό που με στηρίζουν, αυτά τα λίγα άτομα. Και ειδικά είναι και συγκεκριμένα έτσι μετρημένα 5-10 άτομα που μου δείχνουν τόσο πολύ αγάπη και στήριξη. Που π.χ. πώς να το πω, και μόνο και για αυτούς δηλαδή θα το συνέχιζα. Οπότε εγώ δεν έχω μεγαλομανίες να γίνω ένα τεράστιο κανάλι. Ίσως να κατακρίθηκα από κάποιους γι' αυτό. Γιατί είδα ένα σχόλιο που με ενόχλησε, να το πω έτσι. Από εκεί και πέρα, εγώ αυτά τα δώρα θα τα έκανα για την καλή μου τη θέληση, παιδιά. Δεν τα έκανα για να μαζέψω συνδρομητές. Δηλαδή, νομίζω ότι και με λιγότερους ίσως και καλύτερα τα πράγματα. Γιατί μετά στους πολλούς συνδρομητές έχω δει σε άλλα κανάλια μεγάλα τι γίνεται. Γίνεται λίγο μπέρδεμα. Οπότε, τα δώρα για να μην παρεξηγηθώ, τα δίνω επειδή γουστάρω. Δεν τα δίνω για να ανεβαίνει γρήγορα το subscribers count. Όχι, δεν με νοιάζει. Ας γίνει και σε 2 χρόνια να πάει 1000 και σε 1 χρόνο να πάει στους 500. Δεν με νοιάζει. Αυτό θα γίνει τότε σαν μια καλή κίνηση. Αφήνουμε αυτό το κομμάτι. Ένα άλλο που είδα. Στο τελευταίο επεισόδιο με τον DuckTales, που ευχαριστώ και πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια, γιατί άρεσε σε πάρα πολύ κόσμο αυτό το επεισόδιο. Και όντως και εγώ δηλαδή το γούσταρα έτσι όπως το φτιάξα όλο, από τη σκέψη, από το στήσιμο, φωτογραφία, βίντεο, τα πάντα. Είχα βάλει μια δημοσκόπηση, η οποία σας ρώτησα ποιο θέλετε από τα 4 παιχνίδια ή 5, δεν θυμάμαι πόσα ήτανε, να ψηφίσετε για να γίνει το πρώτο Console Wars επεισόδιο του καναλιού. 205 άτομα προβολές σε μια εβδομάδα, 11 ψήφοι, έλα παιδιά. Αφού βγαίνει, πάνω εκεί βγαίνει η καρτέλα στα 2,5 λεπτά, βγαίνει τίνγκ, πατήστε ένα κλικ. Ιδάλλως, μην πείτε μετά γιατί δεν βγήκε το παιχνίδι που ήθελα εγώ, έχουν ψηφίσει μόνο 11 άτομα. Οπότε αυτό καθαρά δηλαδή αποφάσει, όσοι δείτε το βιντεάκι, άμα γουστάρετε να δείτε κάτι πιο ιδιαίτερο, που ο καθένας γουστάρει να δείτε το δικό του, κάντε ένα vote, να υπάρχει έτσι και μια κόντρα στην ψήφο. Προς το παρόν πάντως νικάει το Robocop vs. Terminator, που είναι παιχνιδάρα, μιας και το έχω και στα 2 formats και θα πέσει πολύ κόντρα, θα γίνει κακός χαμός από το επεισόδιο. Γιατί έχω σκεφτεί και κάτι, να μαζευτεί ένα παρεάκι εδώ, ξέρω εγώ, 6 άτομα, στρατόπεδο χωρισμένοι, 3 και 3, και να γίνει ένα επεισόδιο που θα έχει πολύ χαβαλέ. Αυτά ουσιαστικά, δεν νομίζω ότι έχω κάτι άλλο να πω. Α, ναι! Έχω φτιάξει και ένα Instagram έτσι τυπικά για το κανάλι, που εκεί προσπαθώ να ανεβάζω καθημερινά έτσι εικόνες από τη συλλογή μου, το οποίο είναι Instagram Console Hunter και τα λοιπά. Όσοι θέλετε μπορείτε να με κάνετε follow εκεί, να πούμε και εκεί μια χαζομάρα, να σχολιάζουμε, ξέρω εγώ, να βάζω μια φωτογραφία, να πείτε τα σχόλιά σας, να πείτε κάποιες ιδέες σας, έτσι σαν πιο άμεση επικοινωνία το Instagram τώρα το YouTube, γιατί το Instagram καλός ή κακός ανεβαίνει πάρα πολύ και πιστεύω ότι έχει σκοτώσει και Facebook και τα λοιπά. Συν ότι όποιος θέλει να με κάνει ad Xbox Live, μιας και στο Xbox Live έχω και συνδρομή Gold, μπορώ να παίξω και multiplayer, και τώρα σκέφτηκα να αρχίσω να βάλω κανένα Fortnite έτσι να γελάσω λίγο. Οπότε αν κάποιοι Xbox έχετε και Gold συνδρομή και παίζετε online παιχνιδάκια, κάντε με ένα ad στο Xbox Live Kawasaki.cos, και έχω και PSN, που και εκεί μπορεί κάποιος να με κάνει λοιπόν, το λέω και στο βίντεο, πάλι και στο PSN Kawasaki.cos, αλλά με μικρό K. Συν ότι έφτιαξα και για streaming 2 λογαριασμούς, το Twitch βέβαια δεν με βολεύει στην πλατφόρμα που χρησιμοποιώ στο Xbox, γιατί έχουν αφαιρέσει το Kinect σαν υποστήριξη. Και δεν κάνει ολόκληρο Twitch ένα update την εφαρμογή να δουλέψει και με άλλη κάμερα. Θέλει μόνο του Kinect. Οπότε να πάνε να πνιγείς Twitch, και έχω βάλει για τα μελλοντικά μου streaming στο Mixer. Οπότε και στο Mixer θα με βρείτε. Kawasaki.cos και εδώ. Και νομίζω αυτά ήθελα να πω. Δηλαδή τα social media. Εντάξει, τη σελίδα του Facebook, αν κάποιοι δεν την ξέρετε, ίδια, έλα, έχει λυσάξει εδώ σκυλί, έλειος δηλαδή. Σελίδα Facebook, και αυτή, Console Hunter.
Instagram, social media, PSN, Xbox Live, Mixer τα είπαμε. Δημοσκόπηση, αν θέλετε, βοηθήστε λίγο παραπάνω να ανεβεί η κόντρα, να αποφασίσω ποιο παιχνίδι θα κάνω. Μπορώ να το αφήσω για κανένα διβδόμαδο αυτό ακόμα, μέχρι να πω ότι ξέρεις κάτι, θα κανονίσω τότε εκείνο το επεισόδιο. Αλλά έχετε περίπου 2 εβδομάδες όποιος θέλει να ψηφίσει σε εκείνο το επεισόδιο του DuckTales. Αυτά. Και περιμένω τη βοήθειά σας, όποιος γουστάρει, να βοηθήσει την ελληνική ρετροφάση με τα σκαναρίσματα, που ουσιαστικά θα είναι μια ωραία νότα αναμνήσεων. Γιατί ένα σκανάρισμα, okay, δεν είναι χειροπιαστό που θα το δούμε σε ένα site. Απλά θα ξυπνήσει πάρα πολλές μνήμες. Και εγώ πιστεύω ότι είναι από τα πιο όμορφα πράγματα σε αυτό το χόμπι. Δηλαδή οι μνήμες που κάποιος έχει ξεχάσει κάτι ότι υπήρχε, κάποιος που δεν γνώριζε κάτι καν ότι υπήρχε και ξαφνικά να το δει μπροστά του. Πιστεύω ότι αυτά τα συναισθήματα είναι πολύ όμορφα και γι' αυτό ήθελα να τα μοιραστώ. Αυτά για σήμερα. Πρώτο vlog του επεισοδίου έφτασε στο τέλος και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, keep collecting και keep gaming. Τα λέμε, guys!